είναι προφανές μετά από όσα λέχθηκαν ότι τέτοιου είδους φιλότιμες προσπάθειες που πέραν του αναμνηστικού και τιμητικού προσφέρουν ακτό υλικό προς κοινή και συνεπώς δημοτελή χρήση και αξιοποίηση. Όντας εξ ιδιοσυστασίας κριτικός, επομένως αναζητητής και εταστής του βάθους των πραγμάτων, θα αναφερθώ στην αναγκαιότητα μιας τέτοιας επανέκδοσης, περιοριζόμενος, όπως έχει φανεί από την αρχή ήδη της σύντομης αυτής ομιλίας μου, της έκδοσης του 1859 στη Ζάκυνθο, που μειονεκτούσε όμως στο ότι αναπαρήγαγε τα υπάρχοντα τυπογραφικά κυρίως λάθη εκείνης, μια και ήταν ανατύπωση.